Είναι μαζί μας η κυρία Μιμή Ντενίση. Μέσα από το Skype, δυστυχώς. Θα ήθελα τόσο πολύ να είστε εδώ μαζί μας. Με το δέντρο όμως πίσω. Και εγώ ήθελα τόσο πολύ. Ευχαριστούμε πολύ παρόλα αυτά. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Το έχουμε πει τόσες φορές. Ναι. Και ξέρεις ότι πραγματικά όλους σας συμπαθώ και εσένα ιδιαίτερα. Μα δηλαδή πραγματικά και... λέω. Αλλά κοίτα, είναι τόσο ωραία εικόνα κι αυτή. Στολίσατε, βλέπω. Ευτυχώς έχουμε το δέντρο να μας στολίζει, γιατί στο σπίτι ούτε να χτενιστούμε, ούτε να φτιαχτούμε μπορούμε, ούτε τίποτα. Οπότε έχουμε το δέντρο να μας δίνει μια λάμψη. Δεν τα έχετε ανάγκη εσείς αυτά, είστε αυτόφωτοι και η λάμψη σας είναι γνωστή πάρα πολλά χρόνια τώρα. Θα ήθελα να σας υποδεχτούμε έτσι με ένα ωραίο βίντεο που έχει ετοιμάσει για εσάς η Κάλλια Καστάνη πριν μπούμε στην κουβέντα μας για να σας τιμήσουμε. Το βαπτιστικό της όνομα είναι Δήμητρα Σοφία, αλλά από παιδί ήταν για όλους η Μιμή. Για καλό μάλλον. Στο ελληνικό θέατρο, όταν λες Μιμή, δεν μπορείς παρά να σκεφτείς τον Ντενίση. Μεσαίο όνομα, επιτυχία. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ευρυμαθής, πολύγλωση, δραστήρια, τελειομανής από φύση, η κόρη του στρατηγού και παρασημαφορημένου ήρωα του αλβανικού έπους Αθανάσιου Ντενίση και της Μαρίας Γαρδίκη, της αρχόντισσας μάνας που έχασε πρόσφατα. Η Μιμή Ντενίση ήταν καταδικασμένη να πετύχει. Στις συνεντεύξεις της διηγείται συχνά πως ο πατέρας της, αφού παρακολούθησε απορριμμένος το τηλεοπτικό της ντεβούτο στο Γιούγκερμαν, γύρισε και της είπε: «Αν αποφασίσεις να γίνεις ηθοποιός, ή θα γίνεις της προκοπής, δηλαδή η πρώτη, ή άλλαξε επίθετο». Και έτσι η κόρη του στρατηγού που λάτρευε τη λογοτεχνία και είχε μπει από τις πρώτες στη φιλοσοφική Αθηνών, δεν έγινε ακαδημαϊκός, όπως η αδερφή της Σοφία ή η διπλωμάτης, όπως κόπευε κάποτε. Έγινε ηθοποιός. Και σκηνοθέτης και παραγωγός, μεταφράστρια και θεατρική συγγραφέας και επιτυχημένη θειασάρχης. Αλλά πάνω απ' όλα, στάρ. Ίσως γιατί, όπως συμβαίνει πάντα με όλες τις στάρ, η ζωή της Μιμής Ντενίση ήταν εξ αρχής το υλικό για ιστορίες που κινούνταν στα όρια του μύθου. Το πώς, για παράδειγμα, από μοντέλο, μια δουλειά που έκανε περιστασιακά για να βγάζει το χατζηλίκι της, βρέθηκε στα τηλεοπτικά πλάνα. Το έργο της Μιμής Ντενίση λέει λοιπόν πως έχει συνεργαστεί με την αφρόκρεμα των Ελλήνων πρωταγωνιστών και σκηνοθετών, δημιουργών, τεχνικών. Έχει γράψει, μεταφράσει και διασκευάσει πάνω από 80 έργα, αρκετά από τα οποία ανέβασε η ίδια ως παραγωγός και θειασάρχης. Μάλιστα το 2009 τιμήθηκε από την γαλλική κυβέρνηση για τη συνολική προσφορά της στην τέχνη και τα γράμματα με τον τίτλο του Υπότη της Λεγεώνας της Τιμής. Έξω από το θέατρο, η πραγματική Μιμή είναι εργατική, τολμηρή και έχει χιούμορ. Δηλώνει αστή, όχι από πλούτο η καταγωγή, αλλά επειδή η γιαγιά της είχε πάει στο πανεπιστήμιο. Κομψή από τη φύση της. Αν και παραμένει, εξηγεί, ένα ροκ άτομο κάτω από ένα ταγιέρ. Τόσο ροκ που το 2000, το πικ της καριέρας της, αποφάσισε να γίνει μάνα της αγκαλιάς, υιοθετώντας ένα παιδί. Η 20χρονη πια Μαριτίνα είναι, όπως ομολογεί γελώντας η Μιμή, το φως της ζωής της. Το ένα που δίνει νόημα σε όλα. Η ζωή, δήλωσε πέρυσι στη Life, μου έμαθε να κάνω μικρά πράγματα και να μην θεωρώ πως είναι σπουδαία η διασημότητα, η δόξα ή η φήμη. Με την ωριμότητα έβαλα τα πράγματα στη σωστή του θέση. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι το παιδί μου είναι πιο σπουδαίο από οποιαδήποτε θεατρική επιτυχία. Πόσο τρυφερά το έκλεισε έτσι το βίντεο η Κάλλια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε και να το... Τέλειο αφιέρωμα έκανε η Κάλλια. Ναι, είναι φοβερή σε αυτό. Τέλειο ήταν το αφιέρωμα. Και εντάξει, με ξέρει τόσα πολλά χρόνια. Έχουμε συνυπάρξει σε τόσες εκπομπές με τόσα αφιερώματα που νομίζω έκανε ένα compact πράγμα που τα περιλαμβάνει σχεδόν όλα.
Η αλήθεια είναι αυτό και αυτή και μας συγκινεί και εμάς, έτσι σαν κοινό σας, να το παρακολουθούμε και να βλέπουμε όλη την πορεία σας και την ιστορία. Και δεν ξέρω, μας... Αν και η πορεία μου και η ιστορία μου, σύση μου, είναι σαν την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα. Είναι ατέλειωτη. Όταν πηγαίνω στο δωμάτιο που έχω αρχεία και λοιπά και κοιτάζω τις φωτογραφίες, λέω, α, εγώ το έχω κάνει αυτό. Εγώ έχω συνεργαστεί και με αυτόν, έχω συναντήσει αυτόν. Δηλαδή, μέσα από αυτά καταλαβαίνω πόση πολλή δουλειά έχω κάνει. Επειδή είμαι της δουλειάς και ποτέ δεν με κουράζει η δουλειά, δεν συνειδητοποιώ τον όγκο της εργασίας. Έχετε σκεφτεί ποτέ να τα καταγράψετε όλα αυτά, να γράψετε τη βιογραφία σας, να τη γράψει κάποιος άλλος, κάπως όλο αυτό έτσι να αποτυπωθεί? Καλά, να τη γράψει άλλος το αποκλείω. Συνήθως, νομίζω ότι έχει κολλήσει, κολλάει λίγο το Skype. Ναι, δεν πειράζει, θα το βρούμε σιγά-σιγά. Λέω, συνήθως τα γράφει κάποιος δημοσιογράφος, έχει συμβεί και αυτό πολλές φορές, έτσι, σε συνεργασία με τον άνθρωπο που ενδεχομένως να θέλει τη βιογραφία του να αποτυπωθεί. Κοίταξε, αν ήταν να γράψει τη βιογραφία μου, θα την έγραφα μόνη μου. Δεν μου προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γράψω για τη ζωή μου. Υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε για σας, που θα θέλαμε να μάθουμε ή που πιστεύετε ότι να θέλαμε? Ναι, πάρα πολλά. Επείτε μας πάρα πολλά. Μα αν ήθελα να μαθευτούν κάποια άλλα, θα τα έλεγα. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος που είναι στη δημοσιότητα, είτε είναι ηθοποιός, είτε δημοσιογράφος ή οτιδήποτε, πρέπει να κρατάει ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού του, μόνο για τον ίδιο, γιατί αλλιώς και οι σχέσεις αλλοιώνονται, αν όχι καταστρέφονται, και ο ίδιος τελικά αλωτριώνεται. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν ξεκίνησαν άσχημα να παθαίνουν τέτοια μανία του να είναι στη δημοσιότητα, που να λένε και να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να ακουστούν. Αυτό είναι κάτι που εγώ το συχαίνομαι. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης, όπως και ο πολιτικός, πρέπει να μιλάει όταν έχει να πει κάτι ουσιαστικό. Να μιλάει συνέχεια για το τίποτα και να απασχολεί για το τίποτα. Εγώ δεν το μπορώ αυτό το «καλημέρα ξύπνησα», «καληνύχτα νύσταξα», «χτες παιδιά έκανα 2 ώρες γυμναστική». Δεν εννοώ το να τα γράψει στα μίντια, σε κάτι δικό του κλπ. Αλλά το να παίρνει τηλεοπτικό χρόνο για να λέει μόνο αυτά για τον εαυτό του, ξέρω εγώ, νομίζω ότι χάνει όλος ο κόσμος. Και ανήκεται και έτσι σε μια γκάμα στάρ που έχουν χτίσει ένα μύθο γύρω τους, που πολλά πράγματα φανταζόμαστε ότι δεν ξέρουμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει κάτι, το αντίθετο θα ρωτήσω τώρα, που μαθεύτηκε ενώ δεν θέλατε να μαθευτεί ή που σας έφερε σε δύσκολη θέση? Κοίταξε να σου πω, ούτως ή άλλως οι μύθοι για τους ανθρώπους που γίνονται διάσημοι και έχει διάρκεια η καριέρα τους, γιατί συνήθως οι μύθοι γίνονται για ανθρώπους που έχουν καριέρα 30, 40, 50 χρόνια. Εγώ το 22 θα έχω 40 χρόνια στο θέατρο. Είναι πολλά. Τους μύθους τους φτιάχνουν γύρω, δεν τους φτιάχνεις ο ίδιος. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν μύθο για τον εαυτό τους οι ίδιοι, αλλά αποτυγχάνει αυτό. Ναι, δεν βγαίνει. Συνήθως γίνεται από γύρω, με αλήθειες και ψέματα. Δηλαδή, εγώ έχω διαβάσει ότι έχω ερωτευτεί το πρίγκιπα της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, ότι έχω παντρευτεί τον δεν ξέρω ποιον, ότι μου έχουν χαρίσει ένα διαμέρισμα σε ένα σκάφος. Έχω διαβάσει και τρελά για μένα. Ναι. Αλλά τα θεωρώ μέρος μιας μυθολογίας που φτιάχνεται για κάποιον που είναι τόσα χρόνια στη δημοσιότητα. Και άλλες φορές με διασκεδάζουν, άλλες φορές λέω, μα τι ανοησία είναι αυτή. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με μένα. Όμως πιστεύω ότι στο κοινό, επειδή το κοινό έχει μια σοφία, δεν ξέρω πώς, δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση, γιατί μπορεί να είναι και μια γυναίκα από ένα χωριό και ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος και να έχουν το ίδιο ένστικτο, καταλαβαίνει μετά από κάποια χρόνια ακριβώς πώς είσαι. Δηλαδή, το ελληνικό κοινό εμένα έχει ξεπεράσει τη φάση του «είναι μια ηθοποιός που τη θαυμάζω». Νομίζω ότι είμαι μια ηθοποιός που την αγαπάει.
Και είναι και μία, είσαστε και μία ηθοποιός που έχετε συνεργαστεί με όλο το ελληνικό θέατρο. Γεια ελληνικό... σου! Τι κάνετε? Τώρα σε βλέπω. Πώς είμαστε, καλά? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Έβλεπα τώρα... Όσοι λέω είμαστε σπίτια μας και είμαστε γεροί, πρέπει να λέμε ότι είμαστε πολύ καλά και να μην γκρινιάζουμε. Έτσι το πιστεύω και εγώ. Βλέπαμε τώρα το βίντεο που έκανε η Κάλλια και έχω κολλήσει πάρα πολύ με το πλάνο από τους φρουρούς Αχαΐας, με τον Χριστόφορο να είναι παιδί, πραγματικά παιδί. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν τότε, 18, 19 χρόνια. Όχι, πήγαινε σχολείο. Νομίζω ότι ήταν 17 ο Χριστόφορος. Και ήταν η πρώτη του δουλειά και το πρώτο του δοκιμαστικό που το έκανε μαζί. Α, ναι. Απίστευτο, παιδιά. Ψάχναμε να βρούμε ένα πολύ καλό ρόλο μέσα στους φρουρούς, που ήταν το παπαδάκι, ένα παιδάκι που το έπαιρνε με λιό υπό την προστασία της και μετά γινόταν παπαδάκι. Και μου είχαν πει από την εταιρεία, που ήταν τότε η σπουδαία εταιρεία των Ράλιδων, να κάνω εγώ τα δοκιμαστικά με τα παιδιά για να δούμε με ποιο έχουμε χημεία. Και μόλις κάναμε με τον Χριστόφορο, είπα, αυτός είναι. Αυτός, το παιδί αυτό έχει ταλέντο, θα γίνει κάτι. Και ήμασταν σε πάρα πολλά επεισόδια μαζί και πάντα είναι αγαπημένος μου. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εσείς που έχετε συνεργαστεί με τόσους ανθρώπους, δηλαδή όταν έρχεται κάποιος για να συνεργαστείτε, πώς καταλαβαίνετε ότι αυτή η συνεργασία θα έχει μια επιτυχία ή θα υπάρχει μια χημεία? Αυτό είναι το ένστικτο που ξεχωρίζει κάποιον που μπορεί να γίνει θειασάρχης από κάποιον που δεν μπορεί. Ξέρετε, όλοι οι... Να, η Αλίκη, πώς ξεχώρισε η Αλίκη εμένα. Όλοι οι ηθοποιοί μπορεί να είναι σπουδαίοι ηθοποιοί, δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνουν θειασάρχες. Και επειδή πολλοί έχουν αυτή τη μανία, καταστρέφονται κιόλας. Δηλαδή, ο θειασάρχης τι σημαίνει? Δεν είναι μόνο έχω το ταλέντο να βγω εγώ στη σκηνή, έχω το ταλέντο να σε δω εσένα και να πω κάνει αυτός για το θέατρο ή κάνει για αυτό το ρόλο. Να καταλάβει ότι αυτός ο μουσικός θα έχει μέλλον, ότι αυτός ο σκηνογράφος θα έχει μέλλον. Αυτό είναι το ταλέντο του θειασάρχη. Το οποίο το είχε φυσικά η Αλίκη, αλλά το έχω κι εγώ. Θυμάσαι κάποια στιγμή? Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι που τους πήρα από οντισιόν, όπως τον Μιχάλη Ρέπα, όπως την Ελένη Ράντου, που γίνανε σπουδαία ονόματα μετά. Όπως την Γερονικολού, που ήταν ένα κοριτσάκι, συνεργαζόμαστε ήδη με την Κατερίνα 10 χρόνια. Θυμάστε κάποια συμβουλή που σας είχε δώσει η Αλίκη όταν σας πρωτοείδε, δηλαδή κάτι που σας έκανε εντύπωση? Η Αλίκη δεν έδινε συμβουλές γενικά, και ειδικά σε κάποιον που ξεκινούσε. Μετά από χρόνια περίμενε να δει αν θα πετύχεις, αν θα γίνεις αυτό που εκείνη είχε ξεχωρίσει ότι θα γινόσουνα. Μετά σου έλεγε. Το πιο έντονο, ας πούμε, που θυμάμαι από την Αλίκη μετά από χρόνια, που δεν πήρε πολλά χρόνια εγώ για να γίνω θειασάρχης, μετά από 7-8 χρόνια όταν ήμουν μόνη μου πια θειασάρχης, ήμουνα τότε, ξέρεις, καβάλα στάλογο. Γιατί ήμουν πολύ μικρή, είχα πάρα πολύ κοινό, δεν με έβριζε κανένας. Και συναντηθήκαμε σε μια τράπεζα στο Κολωνάκι και μου λέει, τώρα εσύ νομίζεις ότι όλοι θα λένε «Αχ, τι υπέροχη, αυτή είναι η νέα μεγάλη στάρ, καλύτερη από την Αλίκη». Όχι, τώρα θα σε βρίζουν όλοι μαζί και ό,τι έχω περάσει θα το περάσεις. Γι' αυτό μην μου κουνιέσαι ότι εσύ είσαι αλλιώς. Όπω, ναι, όντως. Και όμως παρόλα αυτά, πολύ σπάνια, γιατί η αλήθεια είναι αυτή, έχετε δεχτεί μέσα στα χρόνια πάρα πολλές επιθέσεις, όπως όλες οι μεγάλες και οι μεγάλοι στάρ που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα και από όλο τον πλανήτη. Ναι. Παρόλα αυτά, στέκεστε πάντα πάνω από αυτό. Δεν σας έχω δει ποτέ έτσι φουντωμένοι ιδιαίτερα να απαντάτε με θυμό ή με κακία ή με μένος. Και είχα κρατήσει και μία τάκα σας που είχατε πει συγχωρώ, απλά δεν ξεχνάω. Σωστό. Κοίταξε, εσείς το είπατε. Δεν είμαι ο Θεός, δεν μπορώ να σβήσω κάτι κακό που μου έχουν κάνει. Μπορώ όμως να το συγχωρήσω, γιατί άνθρωποι είμαστε και κάνουμε και λάθη και κάνουμε και ανοησίες. Και εγώ έχω κάνει και ανοησίες και πολλά. Όμως, εμένα δεν θολώνουν ποτέ την κρίση μου. Καλό για τον άλλον. Ούτε τα πολύ θετικά,
ούτε το θεά, θεάρα κλπ. Δεν με επηρεάζει. Ούτε το χάλια δεν με επηρεάζει. Γιατί επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή μου και δεν εννοώ μόνο στο να στήσω μια παράσταση, στο να γράψω, στο να μελετήσω, στο να κάνω τις σπουδές μου. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο όπλο που έχει ένας άνθρωπος είναι η γνώση. Και είναι το μόνο, αυτό είναι και το μότο της οικογένειάς μου βέβαια, έτσι. Η αστική τάξη της Ελλάδας είναι οι άνθρωποι που είναι μορφωμένοι από γενιές και που έχουν αγωγή από γενιές. Δεν είναι οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι στην Ελλάδα είναι οι νεόπλουτοι. Καμία σχέση δεν έχω με αυτό, ούτε η οικογένειά μου. Όμως εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που πάντα έδινε πολύ μεγάλη σημασία στη μόρφωση. Είναι αυτό που λέγανε οι Σμυρνοί, μια που κοντεύω να γίνω Σμυρνιά, ότι και να πέσουν τα δαχτυλίδια, τα δάχτυλα μένουν. Έτσι λοιπόν, επειδή πάντα ο στόχος μου ήταν να πηγαίνω πιο βαθιά στην τέχνη μου, να γίνομαι καλύτερη, πολύ πιο μέτρια ήμουν σαν ηθοποιός 20 χρόνια πριν. Με δικιά μου προσωπική δουλειά έγινα πολύ καλή που θεωρώ ότι είμαι αυτή τη στιγμή. Με πολλή δουλειά έκανα καλύτερες μεταφράσεις, έφτασα να γράφω έργα. Όταν λοιπόν έχεις αυτή τη γνώση, δηλαδή αν εσύ ξέρεις όλο το πλαίσιο της τηλεόρασης, εσείς όλοι σας, ξέρεις πώς είναι τα σωστά φώτα, πώς είναι το σωστό πλάνο, πόση ώρα πρέπει να μιλήσω για να μην φλιαρίσω. Δεν φοβάσαι όταν θα βγει κάποιος από το απέναντι κανάλι να πει χάλια είναι, να τη διώξουνε. Αχ, κυρία Ντενίση, πραγματικά σεμινάρια χρειαζόμαστε για όλη αυτή την ακεραιότητα και όλη αυτή τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση. Είναι πραγματικά σημαντική και θα μπορούσα έτσι να περάσω μαζί σας πάρα πολλές ώρες να μου μιλάτε και να σας ακούω. Είμαι φλίαρη. Σας θαυμάζω πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δεν ήθελα να πούμε καθόλου στα θέματα έτσι, του κορονοϊού και της επικαιρότητας. Έχετε τοποθετηθεί και άλλωστε μιλάμε για αυτά όλη μέρα. Ήθελα έτσι να σας απολαύσουμε. Να σας πω κάτι κλείνοντας. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει πολύ στεναχωρηθεί και δίνεται και μια πολύ μεγάλη έκταση πια στις ειδήσεις. Και είναι καλό λίγο να ξεφεύγει. Όχι με σαχλαμάρα, αλλά με κάτι ευχάριστο. Το μόνο που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να είμαστε αισιόδοξοι. Όσοι δεν είμαστε άρρωστοι, να μην κάνουμε αυτή τη μύρλα κάθε μέρα. Σωστά. Τι θα κάνω είμαι μέσα στο σπίτι. Εντάξει, είμαστε σε σπίτια ζεστά, καλά. Κάποιοι μπορείτε να πάτε στη δουλειά σας. Μόνο για τους ηθοποιούς λυπάμαι. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί πραγματικά, παιδιά, αυτό το ότι είναι κλειστά τα θέατρα, αναγκαστικά, δεν λέω ότι έπρεπε να ανοίξουν, αλλά το έχετε ότι δίκιο. Κόπηκαν τόσο βία οι παραστάσεις μας, είναι μια δύσκολο, πληγή είναι για είναι δύσκολο και ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, με όλη μου την αγάπη. Φιλιά πολλά.